ο προϊστάμενος της ΔΟΗ Κοζάνης, Γιάννης Ποδιώτης, που πρωταγωνίστησε και στην ακινητοποίηση του δράστη, προχώρησε σε όλες τις ενέργειες ώστε να κατέβει το επίμαχο βίντεο από το διαδίκτυο. Την παρέμβαση του εισαγγελέα ζήτησε η Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Κοζάνης, για τη διαρροή οπτικού υλικού από την επίθεση με τσεκούρι κατά εργαζομένων στη ΔΟΗ Κοζάνης, με δύο από αυτούς να νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση. Το εν λόγω βίντεο, που έδωσε στο φως της δημοσιότητας το πρώτο δέμα.gr, βρίσκεται στον σκληρό δίσκο στη ΔΟΗ και σύμφωνα με την ΕΡΤ. Ένα αντίγραφο του εν λόγω οπτικού υλικού έχει δοθεί στην αστυνομία και ήδη βρίσκεται ως προανακριτικό υλικό, και το άλλο έχει σταλεί στα κεντρικά της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων. Παράλληλα, σύμφωνα με το kozan.gr, ο προϊστάμενος της ΔΟΗ Κοζάνης, Γιάννης Ποδιώτης, που πρωταγωνίστησε και στην ακινητοποίηση του δράστη, προχώρησε σε όλες τις ενέργειες ώστε να κατέβει το επίμαχο βίντεο από το διαδίκτυο. Ενοχλημένη με τη δημοσίευση, μεταξύ άλλων και συγγενείς των τραυματιών, που του τηλεφώνησαν διαμαρτυρόμενοι, ζητώντας να πληροφορηθούν πως διέρευσε το συγκεκριμένο οπτικο-ακουστικό υλικό. Ο κύριος Ποδιώτης ήρθε σε επαφή με την αστυνομία, την εισαγγελία και την ΕΣΥΕΑ ζητώντας να μην προβάλλεται το υλικό αυτό. Δεδομένου, δε, ότι αποτελεί στοιχείο της δικογραφίας, αναμένεται να διερευνηθεί πως διέρευσε το συγκεκριμένο βίντεο. Στο ζήτημα αναφέρθηκε και ο αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών του ΣΥΡΙΖΑ, Τρίφων Αλεξιάδης, κάνοντας έκκληση να αποσυρθούν άμεσα τα επίμαχα βίντεο και τονίζοντας πως δεν είναι δυνατόν κάποιοι να κερδοσκοπούν από τέτοιες βάρβαρες επιθέσεις. Συγκλονιστική μαρτυρία εφοριακού, με ταινία τρόμου μπορεί να συγκριθεί η φρικτή επίθεση με τσεκούρι στη ΔΟΗ Κοζάνης, μέσα από μαρτυρίες ανθρώπων που ήταν παρόντες. Εφοριακός περιέγραψε στον Αντένα τα τραγικά λεπτά της επίθεσης, δεν θυμάμαι αν αυτά που αντίκρισα τα είδα ποτέ σε αμερικανική ταινία, μετά τα μεσάνυχτα. Τόσο φρικτές ίσως να μην είναι, αφού έκανε μια βόλτα σε όλο τον όροφο, επισκέφτηκε όλα τα γραφεία, έριξε μια ματιά, πήγε και στην τουαλέτα. Στη συνέχεια πήγε στο γραφείο του εισοδήματος, κατευθύνθηκε στη γωνία όπου ήταν ο Πέτρος. Ο συνάδελφος, και τον χτύπησε, είδαν οι υπόλοιποι συνάδελφοι τι συμβαίνει, άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι, άλλος εδώ, άλλος εκεί, κατευθύνθηκε λίγο πιο μπροστά στον Γκισέ που ήταν η συνάδελφος η Θεοδώρα, η οποία δεν είχε αντιληφθεί προφανώς ή δεν πρόλαβε να αντιδράσει. Τη χτύπησε μία, την έριξε κάτω, την ξανάριξε μια τσεκουριά ακόμη στο κεφάλι και άρχισε να κυνηγάει τους υπόλοιπους υπαλλήλους μέσα στο εισόδημα. Αυτός τους ακολουθούσε και μάλιστα το διασκέδαζε και έλεγε «Δεν θα μου γλιτώσετε» κτλ. Σκληρά πράγματα, όταν κατέβηκα εγώ κάτι του είπα και λέει «Αυτός αυτό έπρεπε να γίνει, αυτό σας άξιζε, αυτό έκανα». Ένας αμετανόητος και από αυτά που έλεγε προηγουμένως στις συναδέλφισες που τις κυνηγούσε, ότι «Δεν θα μου γλιτώσετε», έτσι, ηρωνικά, το απολάμβανε κιόλας. Ψυχρός δολοφόνος.